Εγώ το αυγουλάκι σου το κρέμασα δίπλα στα κοσμήματα της Άννας Μαρίας. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως μου άρεσαν και αυτά που βλέπω εδώ που έχεις ετοιμάσει. Και μου αρέσει, όπως αρέσει και στους τηλεθεατές μας πολύ, οι ωραίες ιδέες που μας φέρνεις στο να φτιάχνουμε πράγματα διακοσμητικά για το σπίτι μας. Πολύ. Δηλαδή, ναι, το ότι έχουμε βγει από την κουζίνα και έχουμε μπει, παρότι είδα την Kenwood εδώ παρκαρισμένη δίπλα μου, αλλά δεν έχει σημασία. Το ότι έχουμε βγει από την κουζίνα θα δείξουμε και κάνουμε και άλλα πράγματα. Γιατί αυτά τα ψήνουμε. Θα δείξουμε πώς θα φτιάξουμε τα αυγουλάκια μας. Λοιπόν, θα πω λίγο για την κατασκευή που έχουμε κάνει σήμερα. Έχω πάρει διάφορα κλονάρια τα οποία θα μπορούσαμε να τα κόψουμε. Ή τώρα είναι η εποχή που κλαδεύουν, οπότε μπορούμε να τα βρούμε και λίγο στις άκρες, στο δρόμο. Και παίρνουμε αυτά τα κλονάρια. Και αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε αυτά τα αυγουλάκια και τα στολίζουμε. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει 3 μεγέθη από αυγουλάκια και τα έχω στολίσει διαφορετικά. Δηλαδή κάποια έχω γράψει, κάποια... Κοίτα μη λερωθείς, περίμενε, έχει κόλπο αυτό. Για να μην είναι ασφαλείας, έχει μία βαλβίδα και αυτό, εδώ. Λοιπόν, και αφού τα ψήσουμε αυτά, θα δείξω λίγο, σε λίγο πώς θα φτιάξω τη ζύμη. Αφού τα ψήσω, θα δούμε πώς θα τα διακοσμήσουμε, ποιες είναι οι φάσεις οι οποίες θα κάνουμε τα σπρέι και πώς θα τα χρωματίσουμε και όλα αυτά. Πάμε λίγο να δείξουμε όμως και τα σχέδια τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να γράψουμε μονογράμματα πάνω ή μπορούμε να κάνουμε κάποια λουλούδια. Λοιπόν, πάμε... Άννα Μαρία μου, πού ναι, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά? Εμένα αυτά... πρώτα αυτό θέλω να μου πεις. Παντού, αυτό μπορούμε, σε αυτό εδώ, ιδέα. Μπορούμε. Άλλη. Μπορούμε να τα βάλουμε σε κάποιο στεφάνι και να τα στολίσουμε. Μπορούμε να τα στολίσουμε σε διάφορα γλαστράκια που έχουμε στο σπίτι ή μπορούμε να τους βάλουμε ένα καλαμάκι και να τα βάλουμε μέσα στα γλαστράκια στο centerpiece που θα κάνουμε μέσα, ναι, στο, ναι, 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 στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο τις διαδικασίες πώς θα φτιάξουμε αυτή τη ζύμη, γιατί πρόκειται περί ζύμη. Είναι μία ζύμη που θα βάλουμε 280 γραμμάρια αλεύρι και 280 γραμμάρια αλάτι. Θα τα ανακατέψω λίγο. Έβαλα το λάθος αλάτι. Ήθελα αυτό το αλεύρι, τέλος πάντων, δεν είναι ζυγισμένο. Θέλει, αλλά θα να δούμε. Να πετάξουμε αυτό και να βάλουμε το αλάτι. Όχι, γιατί δεν θα έχουμε το αλάτι. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, θα προσθέσω μετά το όσο χρειάζεται. Θα βάλω 200 ml νερό. Ανακατεύουμε λίγο το αλεύρι με το αλάτι και θα πάμε να φτιάξουμε μία ζύμη. Δεν χρειάζεται να το χτυπήσουμε πάρα πολύ μέχρι να ενοποιηθούν τα υλικά μας και να αποκτήσουμε ζύμη. Τώρα αναγκαστικά εγώ το βλέπω θέλει κι άλλο. Λοιπόν, θα δυναμώσω λίγο. Φυσικά. Και θα κάνουμε... Ωραία, έχουμε τη ζύμη μας, ναι, και θα πάμε να την ανοίξουμε με λίγο αλεύρι από κάτω, σε μια επιφάνεια. Και θα ανοίξουμε τη ζύμη, δεν θέλουμε να τα κάνουμε πάρα πολύ χοντρά. Και θα πάρουμε ένα ταψί με λαδόκολλα. Θα σου αφήσω μόνο αυτό, γιατί πολλά πράγματα έχουμε εδώ. Θέλω και αυτά τα καλαμάκια που είναι πολύ βασικά. Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσουμε 3 διαφορετικά σχήματα κουπάτ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μεγάλο, το μεσαίο εδώ. Σε έχουν ματιάσει σήμερα. Γιατί? Γιατί πάντα μας εντυπωσιάζει με αυτά που κάνεις και σε συζητάμε όλη μέρα. Δηλαδή σήμερα λέγαμε πάλι από το πρωί. Τι θα φτιάξεις και αυτή σήμερα πάλι? Λοιπόν, μας ετοιμάζει. Ξέρουμε το θέμα, αλλά δεν έχουμε την εικόνα. Αφού κάνουμε αυτά τα 3 μεγέθη, εννοείται ότι θα ψήσουμε τα μεγέθη μόνα τους. Δηλαδή θα κάνουμε το μεγάλο το ταψί με το μεγάλο το κουπάτ. Θα κάνουμε ένα δεύτερο με τα μικρά και ένα με τα πιο μικρά. Και θα πάρουμε καλαμάκι αυτό που πίνουμε και θα πάμε να κάνουμε μία τρύπα. Το καλαμάκι μας βοηθάει γιατί ρουφάει τη ζύμη μέσα και έτσι δεν ταλαιπωριόμαστε καθόλου και έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό,
Θα πάμε να πάρουμε αυτό το ταψί μας και θα το βάλουμε στο φούρνο στις 120 βαθμούς για 2 ώρες. Δεν θέλουμε να μας καούνε. Είναι μια ζύμη που δεν θα φουσκώσει ούτε θα παραμορφωθεί γιατί δεν έχει καθόλου μέσα baking powder. Και αφού... Είπα πόσο μου αρέσει εδώ, σε αυτό το σημείο στημένο το σκηνικό μας, πόσο μου αρέσει, πόσο τα βλέπω ξεκάθαρα. Μ' αρέσει και το φόντο μου. Ναι, είναι ωραία. Εδώ θα την κάνουμε την Άννα Μαρία. Φανταστικό το μέρος. Λοιπόν, φανταστικό. Και αφού κάνουμε πάντα αυτό, το έχουμε βγάλει από το φούρνο, έχουν ψηθεί τα αυγά μας εδώ, έχουν ψηθεί. Λοιπόν, είναι σκληρά και σε αυτή τη φάση θα πάμε να πάρουμε διάφορα σπρέι τα οποία θα τα χρωματίσουμε σε διαφορετικά χρώματα, ό,τι θέλουμε. Να το, κάναμε ένα ροζ, η Ελένη έκανε ένα πράσινο, μπορούμε να κάνουμε και ένα κίτρινο, αυτό το ένα το, μπλε. Το πολύ ωραίο τρικουάς, μήπως πρέπει να το βγάλεις πάλι το... Όχι, όχι, αυτό το έχω βγάλει, το μόνο που είχα βγάλει, νομίζω. Βρες, έχουνε ματιάσει, σου λέω, ας το, μην το συζητάμε. Λοιπόν, και κάνουμε εδώ το μπλε, και αφού κάνουμε και εδώ το... Το φούξια, εσύ πάντα πας στα πολύ έντονα χρώματα. Τι να κάνω, αφού αυτά μαζί. Πάμε, θα τα αφήσουμε να στεγνώσουν, δεν θέλουμε πολύ. 10 λεπτά με 1/4. Θα πάμε να πάρουμε μαρκαδόρους. Αυτούς μαρκαδόρους θα τους ανακαινήσουμε καλά-καλά, γιατί... Και θα πάμε να πάρουμε αυτά εδώ. Τώρα θέλω ένα κοντινό για να δείξω πώς... Με ψέκασες, λέει. Άκη μου, σ' αγαπώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάφορα σχέδια. Μπορούμε να κάνουμε ζιγζάγ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός λευκό πάνω στο ροζ. Λοιπόν, κάνουμε κάποια ζιγζάγ. Ή μπορούμε να πάμε να πάρουμε το κίτρινο πάνω στο λαχανί, που είναι πολύ ωραίο, και να κάνουμε διάφορες βούλες. Ή μπορούμε να πάμε σε κάποιο μεγάλο αυγό και να πάμε να γράψουμε ένα μονόγραμμα. Θα κάνω τη Ελένη στο μονόγραμμα και θα το πάρει σπίτι. Έλα, Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, το έκανα και καλλιγραφικό. Βρήκα και το άλφα του Αγγελάκου μου, το πήρα, το έβαλα και στην ακρούλα. Okay. Λοιπόν, και αφού κάνουμε αυτά, μπορούμε να δείξουμε, μπορούμε να κάνουμε, να γράψουμε όπως έχουμε γράψει εδώ Easter ή καλό Πάσχα, όπως... Το είδε κατευθείαν. Ένα καλό Πάσχα έγραψα και το είδε το μάτι σου, δεν είναι. Καταρχήν ήταν κόκκινο. Το μάτι μας πέφτει πάντα στα κόκκινα. Γι' αυτό τα φοράς και εσύ σήμερα. Και όλοι. Εδώ κοιτάμε, έχουμε μείνει επάνω σου, γι' αυτό και σε ματιάσαμε. Είναι το πιο τραβηχτικό χρώμα το κόκκινο. Λοιπόν, και πάμε και δείχνουμε όλα αυτά τα σχέδια που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Διάφορες βούλες, διάφορα ζιγζάγ, διάφορα ό,τι θέλουμε στις αποχρώσεις που θέλουμε. Να, εδώ. Και βάζουμε αυτά, δεν πειράζει. Έφυγε ένα, δεν πειράζει. Για να δούμε, πάει. Είναι μάχε καλό, έσπασε. Okay. Εντάξει, να κάνουμε, έχουμε μπισκότο. Δεν πειράζει, έχουμε πάρα πολύ. Και έχουμε πάρα πολλά. Και αφού τα ζωγραφίσουμε και τα βάλουμε εδώ, θα πάμε να πάρουμε ένα σπάγκο, το οποίο θα τα δέσουμε και θα τα κρεμάσουμε. Αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής που η Ελένη ρώτησε πού αλλού μπορούμε να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε κάλλιστα να βάλουμε και ένα καλαμάκι, αλλά για να βάλουμε καλαμάκι θα πρέπει να τα έχουμε λίγο πιο χοντρά κομμένα. Λοιπόν, περνάμε το σπάγκο, δένουμε και κρεμάμε. Έτοιμο. Έτοιμο. Αυτό. Και να το, Ελένη, δικό σου το μονόγραμμά σου. Πολύ ωραίο. Είσαι μέσα στα ροζ, είναι σούπερ. Όντως είναι ό,τι πρέπει. Σήμερα ανάποδα. Συνήθως εγώ φοράω τα ροζ και εσύ τα κόκκινα. Είναι και αλήθεια. Σήμερα το κάναμε ανάποδα. Πάρα πολύ όμορφα. Τι ωραίες ιδέες σου. Μπράβο, Άννα Μαρία. Και έτσι θα φέρουμε την άνοιξη στο σπίτι μας. Και εκτός από αυτό, θα μπορούσαμε, αν θέλουμε, να κάνουμε και σχήματα πεταλούδα. Γιατί έχουμε κουπάτ, σχήμα πεταλούδα, σχήμα λουλούδι, μια τουλίπα. Οτιδήποτε, μια μαργαρίτα, μπορεί να γίνει. Απλώς εγώ, επειδή έχουμε μπει στο Πάσχα και θέλουμε να κάνουμε πασχαλινά διάφορες ιδέες,
Είμαστε, δίνουμε αυτή την πρόταση. Και εγώ θέλω να πω ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα, λίγο πριν και εμείς, όπως καταλαβαίνετε και θυμάστε, κλείνουμε για λίγο, όχι πολύ, δύο μέρες εκεί, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, η Άννα Μαρία θα είναι εδώ για να φτιάξουμε και πάλι τα πιο πετυχημένα χρωματιστά αυγά που βγαίνουν ομοιόμορφα, είναι εύκολα, μπορείτε να τα κάνετε με τα παιδιά σας, δεν λερώνεστε, σας λέω όλα αυτά που εμείς οι γυναίκες δεν μας αρέσουν. Εγώ λέω, δεν θέλουμε ούτε να μπερδευόμαστε, ούτε να πασελιβόμαστε, ούτε να γεμίζει όλη η κουζίνα χρώματα για να μην ξέρουμε πώς θα τα τρίψουμε, ούτε να βγάζουμε τα αυγά μας και να λέμε μωρέ πώς τα κάναμε έτσι, γιατί δεν μας βάφτηκαν σωστά. Ναι. Τα αυγά σου δεν υπάρχουν. Αυτά αρέσουν πάρα πολύ κάθε χρόνο και δεν τα χορταίνει κανείς. Και αυτά είναι και πολύ εύκολος τρόπος, πιο εύκολος δεν υπάρχει. Θα τα κάνουμε μαζί όμως, όχι την άλλη εβδομάδα ή την άλλη εβδομάδα. Καλή την μεγάλη εβδομάδα. Όχι την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα δείξουμε πώς θα στρώσουμε ένα ωραίο πασχαλινό τραπέζι, ένα άρντελα τάβλ πολύ ωραίο. Και μετά θα πάμε να βάψουμε αυγά και να δείξουμε και άλλα πράγματα. Τέτοια πράγματα θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ...